Αξιότιμε κύριε Παπαθανασίου, σας καλωσορίζω στις μουσικές μορφές της Βουλής Τηλεόρασης. Σας ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε. Είστε γιατρός, έχετε σπουδάσει ιατρική και διεθνείς σχέσεις. Ήσασταν για πάρα πολλά χρόνια αντιδήμαρχος Αθηναίων και επίσης σε αρκετές περιπτώσεις ήσασταν επανειλημμένα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Έχετε ιδρύσει τον Σύλλογο Βάγνερ στην Ελλάδα και έχετε γράψει και ένα σπουδαίο βιβλίο για τον Ριχάρδο Βάγνερ. Και τώρα είστε Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Θεοχαράκη στην Αθήνα. Σωστά. Σας καλωσορίζω λοιπόν και πάλι και σε μια συνομιλία μας για την σημασία του έργου του Ριχάρδου Βάγνερ στις μέρες μας. Αγαπητέ κύριε Παπαθανασίου, στα προλεγόμενα του βιβλίου σας, της μονογραφίας σας για τον Ριχάρδο Βάγνερ, ήδη στην εισαγωγή του βιβλίου από τον κύριο Γκικάκο γίνεται αναφορά στην συνειδησιακότητα γύρω από την κρισιμότητα των καιρών, συνδέοντας αυτές τις σκέψεις με την ποιητική στοχαστική περισυλλογή του Τόμας Έλιοτ, τον αναστοχασμό του Χωσέ Ορτέγα Γκασέτ, αλλά και του Παναγιώτη Κανελόπουλου, που μιλούν για αυτόν τον έολο κίνδυνο της άρνησης του παρελθόντος και της ακύρωσης της ιστορίας. Επίσης γίνεται λόγος για τη σημασία της σχέσης παράδοσης, παρελθόντος και μέλλοντος και την αναζήτηση μιας αλήθειας ίσως μέσα από την Ελλάδα. Πώς εσείς βλέπετε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, ο Ριχάρδος Βάγνερ έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι ο ίδιος συγγραφέας των έργων του. Αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε. Δηλαδή, εκτός από τη μουσική, έχει γράψει και τα κείμενα. Τα κείμενα τα έχει γράψει αντλώντας από πηγές πολύ σοβαρές, τόσο σοβαρές ώστε κατήντησε να είναι ο ίδιος πηγή για συγγραφείς ιστορικούς μετά από τον Βάγνερ. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένα πεδία βέβαια της ιστορίας και της μυθολογίας. Είχε μια προτίμηση στη μυθολογία. Σημειώνω ότι τα κείμενά του είναι τόσο καλοδουλεμένα, γιατί ο Βάγνερ έγραφε μόνο μία όπερα κάθε 4 χρόνια περίπου. Αυτός είναι ο ρυθμός. Δηλαδή έγραψε 10 έργα από το 1843, που ήταν 30 ετών, μέχρι το 1883 που πέθανε. Έγραψε 10 έργα όλα και όλα. Αυτά τα 10 έργα λοιπόν, άρα ρυθμό 1 κάθε 4, ήταν πάρα πολύ καλά δουλεμένα και από πλευράς έρευνας, για να βάλει ένα πρόσωπο στο κείμενο του, έστω και μυθικό. Έπρεπε να μελετήσει τον Wolfram von Eschenbach, τους συγγραφείς τους μεσαιωνικούς, τον Gottfried von Strasbourg για τον Tannhäuser, τον von Eschenbach για τον Parsifal και για τον Lohengrin. Χρησιμοποίησε πηγές τους αδελφούς Γκριμ, ακόμα και τους αδελφούς Γκριμ, της γερμανικής μυθολογίας, οι οποίοι δεν είχαν γράψει μόνο τα παραμύθια που ξέρουμε, και άλλους συγγραφείς, πολύ σημαντικούς μεσαιωνολόγους, γιατί αναφέρεται σε δύο πεδία κυρίως το έργο του. Στην μυθολογία την γερμανική, γερμανοσκανδιναβική μυθολογία, δεν υπάρχει αμιγώς γερμανική, είναι μια κοινή μυθολογία αυτή, με τον Βόταν, τους θεούς που ξέρουμε και που έχουν γίνει τώρα διάσημοι χάρη στις μεταφορές σε οθόνη κόμιξ. Περισσότερο δε στον Μεσαίωνα με μία προτίμηση στην εποχή των λεγόμενων Μίνεζέγκερ, των Γερμανών τροβαδούρων. Οι Γερμανοί τροβαδούροι εμφανίζονται 100 χρόνια μετά τους τροβαδούρους της Νοτίου Γαλλίας, οι οποίοι οι τροβαδούροι είναι ένα φαινόμενο πολιτισμικό και ιστορικό, πολύ συγκεκριμένο. Ο όρος έχει τίνει πλέον να λάβει μία διάσταση generic που λένε οι Γάλλοι, να παίρνει ειδοποιώ, ας πούμε, είναι ο τροβαδούρος όποιος έχει μία κιθάρα, φτιάχνει μόνος του τα λόγια και τραγουδάει. Κατά βάση αυτό ήταν, αλλά όχι μόνο, δηλαδή ήταν στην ουσία οπαδή μιας συγκεκριμένης κοσμοθεωρίας ολόκληρης που βασιζόταν σε αυτό που λέμε δέσποινα των λογισμών, η Notre Dame δηλαδή, και το αιώνιο θύλι όπως το παίρνει ο Γκέτε, ο οποίος είναι ακόλουθος των τροβαδούρων, στην ουσία ή ο Δάντης που είναι την ίδια εποχή με τους τροβαδούρους, Δάντης, Καβαλκάντη και όλη η ομάδα αυτή του Νόβο Στυλ Ντόλτσε και της, αν θέλετε, Βίτα Νόβα της Ιταλικής, είναι σε πλήρη συνάφεια με το κίνημα των τροβαδούρων, οι οποίοι εμφανίστηκαν και στο Βυζάντιο λόγω της κατάκτησης βέβαια, όπως ο Ρεμπόντε Βακέρας που ήταν στην αυλή του της Κωνσταντινούπολης, στη Φράγκικη.
Αυτοί ήσαν καλόγεροι, ήσαν πολεμιστές, ήσαν συνθέτες, τραγουδιστές και μουσικοί. Τα είχαν όλα. Και ήταν περίπου 200 όλοι και όλοι, δεν είναι παραπάνω. Στη Δία Γερμανία ακολουθήθηκε μετά από, υπερέβαλα για τα 100 χρόνια, 70-80 χρόνια μετά, θέργεψε εκεί το φαινόμενο των Μίνε Ζέγκερ, Μίνε είναι η αγάπη στα μεσαιωνικά γερμανικά, ο έρωτας, αυτοί που τραγουδούσαν τον έρωτα λοιπόν. Κάτι σαν τους τροβαδούρους από τη λέξη τρουμπάρ της Λαγκντοκ, της νότιας γαλλικής έτσι, διαλέκτου, που σημαίνει βρίσκω, έτσι όπως το τροβάρε που λέμε στα ιταλικά. Έτσι λοιπόν ο Βάγνερ επικεντρώνει τη θεματολογία του σε αυτές τις δύο εποχές. Κατ' ουσίαν όλο του το έργο θα κινείται στη μεσαιωνική εποχή. Γυρνάει στη μυθολογία για ένα συγκεκριμένο λόγο, σε ένα συγκεκριμένο έργο και αυτό είναι η τετραλογία, η περίφημη τετραλογία, το δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ. Γιατί εκεί γυρίζει στην μυθολογία, γιατί το αρχικό του σχέδιο ήταν να μείνει σε αυτό το πλαίσιο το ιστορικό και να μιλήσει για τους Hohenstaufen, δηλαδή τους αυτοκράτορες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μεταξύ των οποίων και ο Φρυδερίκος Βαρβαρόσας, ο μυθικός αυτοκράτορ που φέρει τα στοιχεία του θρύλου του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, είναι δηλαδή ο μαρμαρωμένος βασιλιάς των Γερμανών, αυτός είναι μέσα σε ένα βουνό, μια σπηλιά στο όρος Κούφχόιζερ, και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο, το μους του μεγαλώνει, και υπάρχει ένα δέντρο, υπάρχει μια μυθολογία, και θα ξαναβγεί να γίνει βασιλιάς και να φέρει το μεγαλείο στην Γερμανία, η οποία, σημειώνω, ενώθηκε μόλις το 1871, 40 χρόνια μετά από εμάς, έγινε κράτος. Έτσι, ήταν κομματιασμένα συγγεμονίες, βασίλεια, μικρά και δουκάτα. Έχει σημασία και αυτό γιατί ο Βάγνερ ζει σε εκείνη την ιστορική περίοδο, στην ιστορική περίοδο που ακόμα εκεί γεννιέται, γεννιέται την ώρα που γίνεται η λεγόμενη μάχη των εθνών στη Λειψία, το 1813. Και έκανε και έναν σημαντικό λόγο στη Φραγκφούρτη. Βεβαίως, στη Φραγκφούρτη βγάζει το σημαντικό λόγο, που είναι κατά κάποιο τρόπο ο θεσμικός λόγος για τη γερμανική ενοποίηση. Και ζει βέβαια μέχρι το λεγόμενο Δεύτερο Ράιχ, την δημιουργία της Γερμανίας από τον Βίσμαρκ και τον Ουλιέλμο. Έτσι ζει όλο το αίτημα της Γερμανίας για ενοποίηση. Γυρίζω όμως να μην αφήσουμε αυτό που είπαμε για το δαχτυλίδι. Τι συμβαίνει στο δαχτυλίδι? Στο δαχτυλίδι αφήνει λοιπόν τους Hohenstaufen, αφήνει τον Φρυδερίκο Βαρβαρόσα, τον Φρυδερίκο το δεύτερο, το σπουδαιότατο, αυτό που ελληνολάτρη και που μιλούσε ελληνικά και είχε αλληλογραφία με τον Ιωάννη Βατάτζικ, μια μεγάλη και συναρπαστική ιστορία. Αφήνει αυτούς γιατί θεωρεί ότι τελικά αυτοί, σε αντίθεση με τον Τανχόιζερ, με τον Λόενγκριν, τον Πάρσιφαλ, τους άλλους πρωταγωνιστές της ίδιας εποχής των θρύλων, παρά είναι ιστορικοί. Άρα θα του περιόριζαν διαχρονικότητα του μηνύματός του. Το μήνυμά του το θέλει πάντα μυθικό, γιατί θέλει να εφαρμόζεται σε όλες τις εποχές. Γιατί ο μύθος δεν μιλάει για την πραγματικότητα, μιλάει για κάτι πιο σημαντικό, μιλάει για την αλήθεια. Και αυτό που έχει σημασία λοιπόν για τον Βάγνερ είναι τα έργα του να είναι γραμμένα έτσι ώστε όλες τις εποχές να ισχύουν και όλες τις εποχές να αναγιγνώσκονται.
Γι' αυτό λοιπόν βλέπει ότι αυτό παρά είναι ιστορικό, θα τον βάλει σε διαφωνίες γύρω από το ρόλο που έπαιξαν οι Hohenstaufen εκεί πέρα. Καλύτερα πάμε πιο πίσω. Ταιριάζει εδώ η μυθολογία και παίρνει ως πρόσωπα λοιπόν τον Βόταν, τις Βαλκυρίες και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν επιλέγει να καταφύγει στο μύθο που είναι διαχρονικός και αφήνει αυτό το θέμα, το ιστορικό με τα προβλήματά του. Βλέπει, διαβλέπει αυτό που είπατε πριν, αυτή την απώλεια της ιστορίας. Οπότε πάει στην πηγή. Κινείται μέσα σε αυτό λοιπόν το περιθώριο μόνο σε ό,τι αφορά το δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ για να μπορέσει και το πετυχαίνει, θα έλεγα, εκεί χρησιμοποιώντας τα μυθικά πρόσωπα με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Γι' αυτό και το δαχτυλίδι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και πολύ επίκαιρο, φοβούμαι να πω, έργο, διότι τονίζει την καταστροφική διάσταση που έχει η μανία για την εξουσία. Γιατί αυτό είναι το δαχτυλίδι, έτσι. Μόνο αν απαρνηθείς την αγάπη, παίρνεις την εξουσία. Αυτά τα θεωρεί λοιπόν δύο ασύμβατα πράγματα και θεωρεί την μανία για την εξουσία πηγή όλων των καταστροφών σχεδόν. Έτσι. Όμως έχει σημασία ότι ο Βάγνερ, η πολιτική του ενασχόληση κατά κάποιο τρόπο, είναι αυτή που του επιβάλλει η ελληνικότητά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο πολύ βουτυγμένος στην ελληνική φιλοσοφία. Μάλιστα, χθες μου έστειλε ένας φίλος μου, μπορεί να τον ξέρετε, ο Αλέξανδρος Στεφανίδης, φωτογραφίες από τη βιβλιοθήκη του στο Βάνφριντ. Έχει επισκέπτει το Βάνφριντ. Και μου έστειλε κάτι φωτογραφίες στη βιβλιοθήκη, τις οποίες κατά σύμπτωση έχω βγάλει και εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί είναι
τα απίστευτα πολλά έργα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, την αρχαιότητα, τον Ελληνισμό, τους Έλληνες και όχι μόνο την αρχαιότητα, θα έλεγα και την Επανάσταση. Έτσι, ναι, ότι ο Βάγκνερ ασχολείται και με τον σύγχρονο Ελληνισμό, κινείται βέβαια κατόπιν εορτή στο φιλελληνικό κίνημα γιατί η ηλικία του δεν του το επέτρεπε, ήταν το 21-8 χρονών. Αλλά η σημασία που έχει να δώσουμε στο θέμα είναι ότι πολιτικά δεν μπορεί να μείνει ανενεργός ως πολίτης, με αυτή την έννοια. Δεν πολιτικίζει όμως, ουδέποτε όπως ο Βέρντι αναμίχθηκε τόσο στα πολιτικά. Ήθελε απλώς να εκφράζει την άποψή του. Συμμετείχε μόνο σε αυτή την περίφημη επανάσταση της Δρέσδης του 1849. Και στο Παρίσι κάπως. Μαζί με τον Μπακούνιν. Ναι. Στο Παρίσι γκρίνιαζε απλώς, ναι. Δεν μπορούμε ότι συμμετείχε. Συμμετείχε εκεί. Μάλιστα τον κατηγόρησαν ότι αυτός έβαλε φωτιά στην όπερα της Δρέσδης, που διεύθυνε ο ίδιος. Δεν είναι αλήθεια μένα, αλλά ή τουλάχιστον δεν αποδεικνύεται και ο ίδιος δεν το παραδέχτηκε ποτέ. Αλλά πράγματι αυτό που γράφει στα κείμενά του είναι ότι ήλπιζε μέσα από αυτή την καταστροφή να βγει μια αναγέννηση του πολιτισμού. Γιατί ο Βάγκνερ πιστεύει ακράδαντα, είναι το ρομαντικό ιδεώδες, ότι ο λυτρωτής της κοινωνίας είναι ο καλλιτέχνης. Ναι, φυσικά είναι και αυτό μια πολιτική θέση. Έτσι, έτσι είναι, ακριβώς. Και μέσα από αυτή την θέαση του Βάγκνερ, επισημαίνει ήδη από νωρίς αυτή την άποψη για το συνολικό έργο τέχνης. Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί όμως εμπνέεται από την πηγή της όπερας. Ποια είναι η πηγή της όπερας? Για την όπερα, ξέρετε, είναι από τις λίγες τέχνες, εσείς το ξέρετε, αλλά το λέω για τους τηλεθεατές μας, για όσους τηλεθεατές μας δεν το ξέρουν, ότι η όπερα είναι ένα είδος τέχνης για το οποίο ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες και τον χρόνο γέννησής του. Γεννήθηκε στη Φλωρεντία, στην εκπνοή της Αναγέννησης, 1598, μέσα στην παρέα αυτή των αναγεννησιακών ανθρώπων, που ήταν καλλιτέχνες, φιλόσοφοι, στοχαστές, ταυτόχρονα, που είναι η λεγόμενη Καμεράτα Φιωρεντίνα, ο όμιλος Μπάρντι δηλαδή, του Τζοβάνι, του κόμητος. Η Πλατωνική Μπάρντι, Ακαδημία είναι ο ιδρυτής εκεί πέρα. Βεβαίως, όλοι εκεί, ο Μασίλιο Φιτσίνο κλπ. Όπου ο Μπάρντι ήταν και συγγενής των Μεδίκων, είχαν γάμους μεταξύ τους, ήταν μια ισχυρή οικογένεια. Αυτοί τι προσπάθησαν να κάνουν και ποιος ήταν και ο εμπνευστής τους. Ο εμπνευστής τους ήταν ένα πρόσωπο που δεν το γνωρίζουμε καλά στην Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε, γιατί ήταν ένας μεγάλος ελληνιστής, ήταν ο πατέρας του Γαλιλαίου. Του αστρονόμου, ο Βιντσέντσο Γαλιλαίου, ο οποίος μελετητής της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, προσπάθησε λοιπόν με αυτού την ομάδα να ξαναφτιάξουν το τελευταίο είδος τέχνης και το κορυφαίο βέβαια, κατά τη γνώμη μου, που δεν είχε απομιμηθεί η αναγέννηση. Ποιο ήταν αυτό? Η αρχαία αττική τραγωδία. Άρα εκεί γεννιέται η όπερα και η προσπάθεια τι είναι? Να ξαναγεννηθεί η τραγωδία, δηλαδή τραγωδία, η σύνθεση των τεχνών στην υπηρεσία της κάθαρσης. Άρα, ο Βάγκνερ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια είναι η αποστολή της όπερας και σου λέει, παιδιά, εδώ η αποστολή ήταν άλλη και εμείς, παιδιά, άλλο τυρβάζουμε, την κάναμε διασκέδαση. Από ψυχαγωγία, αγωγή ψυχής, αγωγή δημοκρατίας που ήταν η όπερα, γιατί αυτό ήταν, η τραγωδία, συγγνώμη, κάναμε την όπερα, ενώ θέλαμε αυτό να μιμηθούμε, την κάναμε διασκέδαση. Για να πηγαίνουν οι ωραίες και οι σοπράνοι να τραγουδάνε με τις ωραίες τους κολορατούρες, να επιδεικνύουν τη δεξιοτεχνία τους, ή ακόμα και οι καστράτοι, ή διάφοροι τέλος πάντων στάρ της εποχής, να παίζουν χαρτιά στα θεωρία οι ευγενείς, να στέλνουν λαβασάκια στην απέναντι θεωρία, στην όμορφη απέναντι, με τα κιαλάκια τους και με όλα αυτά. Μια ζωή, ένα είδος επιθεώρησης, εκείνης της εποχής βέβαια, άλλης ποιότητας, παρόλα αυτά επιθεώρησης. Λοιπόν, αυτά Βάγκνερ, τα δύο ρεύματα όμως μέσα στην πορεία της ανάπτυξης της όπερας συγκρούονται, αλλά θα λέγαμε ότι κερδίζει σοβαρά το θέμα της διασκέδασης. Δηλαδή κερδίζει. Κέρδισε ακόμα και μεγάλους συνθέτες, οι οποίοι ένα διάστημα στην αρχή της καριέρας τους, ο Μότσαρτ και ο Χέντελ συγκεκριμένα, μπαίνουν σε αυτό το δρόμο. Βέβαια, μετά, επειδή είναι μεγαλοφυΐες, ακολουθούν το δικό τους δρόμο, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο δράμα. Γιατί ο Βάγκνερ τι λέει? Ο Φάκνερ λέει ότι το συνολικό έργο τέχνης είναι αυτό που είναι μια σύνθεση όλων των τεχνών με ποιο σκοπό να υπηρετηθεί ο σκοπός. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό έτσι για να γίνει τέχνη για την τέχνη. Δεν υπάρχει αυτό για τον Φάκνερ. Η τέχνη υπηρετεί τον άνθρωπο. Άρα κάνει ψυχαναγωγή. Βοηθάει τον άλλον να γίνει καλύτερη, να γίνει ψυχικά καλύτερος. Εάν ναι, είναι τέχνη. Και υπηρετεί λοιπόν, όλες οι τέχνες υπηρετούν το δραματικό σκοπό. Thank you.
μου πείτε, ο Βάγνερ κατά κάποιο τρόπο προδίδεται από την ίδια του τη μεγαλοφία. Είναι τόσο σπουδαίος μουσικός που πάρα πολλές φορές η μουσική κερδίζει την πρωτοκαθεδρία στο έργο, θέλει δεν θέλει. Γι' αυτό όμως, επειδή το γνωρίζει, είναι τόσο μεγαλοφυής ώστε επινοεί ένα μουσικό λόγο. Και αυτός είναι τα οδηγά μοτίβα, τα light motive. Δίνει δηλαδή σε κάθε χαρακτήρα και σε κάθε στοιχείο του δραματικού έργου, δίνει και ένα μουσικό θέμα. Μια συμβολική ηχητική διάσταση. Μια ηχητική, μια λέξη μουσική. Ηχητική αναγωγία στην ποιητική μας. Οπότε αυτή η μουσική λέξη αποτελεί, συνθέτει μια γλώσσα η οποία μπορεί να πει το άρρητο με μουσικούς όρους. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή τα οδηγά μοτίβα εκφράζουν παράλληλα, είναι μια άλλη γλώσσα, παράλληλα με τη γλώσσα την από αυτόν γραμμένη του λιμπρέτου, παράλληλα και με την καθεαυτό μουσική γλώσσα των θεμάτων, των μελωδιών, που και αυτές έχουν μεγάλη σημασία. Εδώ δεν μπορεί κανένας να μπει τώρα σε μουσικολογική ανάλυση, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Βάγνερ γράφει με πλήρη συνείδηση και συμβολική της παρτιτούρας. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία που ξέρουμε, στον Τριστάνο για παράδειγμα, ότι θέματα που αναπτύσσονται οριζόντια μετά αναπτύσσονται κάθετα με τις ίδιες νότες για να σχηματιστεί ένα σταυρός που είναι ένα συμβολικό στοιχείο σε αυτά που συμβαίνουν στο έργο. Δεν γίνεται τίποτε τυχαία. Βάγνερ και τυχαίο στην δημιουργία δεν υπάρχει. Υπάρχουν και στη μεσαιωνική μουσική, βέβαια. Μα βεβαίως υπάρχουν. Μα βεβαίως, όχι μόνο στη μεσαιωνική. Ναι. Μέχρι τον Μπετόβεν, θα ξέρετε την περίφημη άποψη του σπουδαίου πρόσφατα χάθηκε μαέστρου, ο Νικολάος Αρνονκούρ, θεωρητικά υποστηρίζει στο κείμενο που έχει γράψει για τις νέες συμφωνίες του Μπετόβεν, ότι μέχρι και τον Μπετόβεν υπήρχε συνείδηση ότι κάθε μουσική έλεγε και μια ιστορία. Δεν ήταν δηλαδή, ξέρανε, άλλωστε οι άνθρωποι, ξέρανε να διαβάζουν όλη μουσική, έτσι. Πώς συνδέει ο Βάγνερ τη σκέψη του και τη μουσική του σκέψη με τον Σόπενχάουερ και τον Φόιερμπαχ? Κοιτάξτε, για τον Βάγνερ υπάρχουν πολλά κλισέ, μερικά από τα οποία τα δημιούργησε ο ίδιος, έδωσε αφορμή. Και ένα από αυτά είναι η σχέση με τον Σόπενχάουερ. Ο Σόπενχάουερ, θα μου πείτε, δεν είχε. Είχε, εννοώ, πνευματική σχέση εννοείται. Βεβαίως. Διάβαζε πολύ. Τι του άρεσε? Του άρεσε η αισθητική του Σόπενχάουερ και, αν θέλετε, και λίγο η αριστοκρατική αισθητική του Σόπενχάουερ. Η πρωτοκαθεδρία που έδινε έναντι όλων των τεχνών στη μουσική, ο φιλόσοφος. Όμως ήταν ο Βάγνερ ένας κατεξοχήν πεσιμιστής όπως ο Σόπενχάουερ? Ήταν κάποιος αρνητής της ζωής? Ο Σόπενχάουερ, μην ξεχνάμε, έφτασε να πει ότι καλύτερα να μην γεννιέται κάποιος όπως οι βουδιστές, έτσι. Λοιπόν, ήταν κάτι τέτοιο? Όχι, καθόλου, θα έλεγα. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά από το έργο του, το ίδιο, και βέβαια από τα... Η αλήθεια είναι, οφείλω να σας πω, το υποστηρίζω 35 χρόνια αυτό το πράγμα, ακριβώς από το έργο, αλλά τώρα έχει αποκαλυφθεί πια και επιστημονικά από τα ημερολόγια της Κόζημα, τα οποία βγήκαν μετά. Δηλαδή έχουν τώρα πια 20 χρόνια. Αλλά είναι μια κατάφαση της ζωής το έργο του Βάγνερ. Μια απόλυτη κατάφαση στη ζωή και στον έρωτα. Μια κατάφαση στην ομορφιά. Μην ξεχνάμε, στο κείμενό του «Τέχνη και Επανάσταση», ο Βάγνερ τελειώνει με τα λόγια ότι δύο είναι οι μεγάλοι δάσκαλοι της ανθρωπότητας. Ο Ιησούς που μας έδωσε την αγάπη και ο Απόλλωνας που μας έδωσε την ομορφιά. Αυτά είναι τα ιδανικά του. Πάντοτε αυτά είναι τα ιδανικά του. Και ας μοιάζει να πορεύεται και λίγο αλλού, γιατί είναι πληθωρικός και θέλει όλα να τα αγγίξει, όμως αυτά είναι τα ιδανικά του. Και αυτή είναι η ουσία του έργου του. Es uns verhieße, so segne ich mein Haupt, als bin ich dich zu grüße. Thank you.
Αρθουριανός κύκλος. Γιατί επιστρέφει ο Βάγνερ, ή μάλλον γιατί διεισδύει ο Βάγνερ σε αυτό και τι ανακαλύπτει εκεί μέσα. Γιατί επιμένει. Είναι πιστεύω δύο οι λόγοι. Είναι πολλοί. Αλλά ας ξεχωρίσουμε δύο λόγους. Δίνει μια έμφαση, ας πούμε, στο βρετανικό ζήτημα γενικότερα. Θα έλεγα όχι τόσο, γιατί τα παίρνει από το βρετανικό ζήτημα και τα οικειοποιείται με την... Δηλαδή χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, τον Τριστάνο, που είναι σε αυτούς τους κύκλους, βέβαια είναι και στη γαλλική, γιατί όπως ξέρετε το βρετανικό ζήτημα είναι γαλλοβρετανικό, υπό την έννοια ότι η βρετανική αυλή είναι γαλλική, είναι Νορμανδή. Ναι, ναι. Αλλά οι Νορμανδοί τι είναι, μην ξεχνάμε. Είναι στην ουσία Σκανδιναβοί που έγιναν Γάλλοι. Άρα δεν είναι τυχαία όλη αυτή η προέλευση, αλλά δεν θα μπω σε τέτοια ανάλυση ναι, μεγάλη. Αλλά αυτό θέλω να πω, μήπως το προεκτείνει, θέλει να δημιουργήσει μια συμβολική προέκταση μέσα στον χρόνο. Όχι, όχι, νομίζω ότι έχει δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι τα σύμβολα που έχουν να κάνουν με τον Αρθουριανό κύκλο, ας το πούμε Αρθουριανό, δεν είναι μόνο Αρθουριανός, αλλά ας το πούμε έτσι, γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει, τα σύμβολα αυτά τα θεωρεί πάρα πολύ σημαντικά για να πει την ουσία αυτών που θέλει να μεταφέρει. Δηλαδή, το Γκράλ, έτσι, το Άγιο Δισκοπότηρο, που είναι το ποτήριον της αγάπης, δεν το ξεχνάμε ποιο είναι το Άγιο Δισκοπότηρο, έτσι δεν είναι. Το Άγιο Δισκοπότηρο, οι θρύλοι το θέλουν δύο πράγματα, αυτό στο οποίο ήπιε ο Χριστός με τους μαθητές του στο μυστικό δείπνο, άρα είναι το ποτήριο, το κατεξοχήν ποτήριο της αγάπης, το σύμβολο που ενσωματώνει με τον πιο και εκφράζει με τον πιο καθαρό τρόπο την ευχαριστιακή πλευρά της χριστιανικής εκκλησίας. Και την υπέρτατη αλήθεια πλέον. Την υπέρτατη αλήθεια. Αυτό είναι. Και βέβαια ταυτόχρονα αυτό που μάζεψε ο Ιωσήφ το αίμα του Χριστού, αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι, ας μην μπαίνουμε εκεί, είναι μια άλλη υπόθεση, η μεταφυσική γνώση εκεί. Και στα δύο αυτά κινείται ο Βάγνερ και κινείται γιατί σε αυτά κινούνται και οι τροβαδούροι, τους οποίους αγαπά πολύ. Ο δεύτερος όμως λόγος, θα έλεγα, τον περιγράφει ο Έζρα Πάουντ στην Αλφαβήτα της Μελέτης. Δεν αναφέρεται στον... Μπορεί και να αναφέρεται στον Βάγνερ, δεν θυμάμαι. Αναφέρεται όμως γενικά στη σημασία που έχει η φόρτιση των λέξεων. Ότι όταν θέλω να μεταφέρω κάτι, ποιητής αυτός, έχει σημασία οι λέξεις που χρησιμοποιώ να έχουν μία συγκεκριμένη φόρτιση. Τη λέξη κλαίος, αναφέρει ως παράδειγμα ο Πάουντ, και λέει η λέξη κλαίος στην αρχαία Αθήνα είχε τρομακτική φόρτιση. Λέει, το κλαίος. Το σήμερα δεν μας λέει τίποτε. Άρα πρέπει να βρω εκείνες τις λέξεις, σκέφτεται ο Βάγνερ, εκείνα τα οχήματα που έχουν μία επίδραση στον ακροατή μου της εποχής εκείνης και εκείνη την εποχή, την κατεξοχήν εποχή του ρομαντισμού, τι έχει επίδραση, το γκράλ, οι λόγχοι, οι πότες, αυτά έχουν επίδραση. Αυτά δρούν μυθολογικά, φορτίζουν δηλαδή έννοιες έτσι ώστε να μεταφερθούν με έναν άμεσο τρόπο, όχι με την λειτουργία απλώς της κατανόησης, αλλά και με άμεσο τρόπο στον θεατή. Γι' αυτό άλλωστε, γι' αυτό τον άμεσο τρόπο δουλεύει ο Βάγνερ. Μέσα από την σύγχρονη σκηνοθετική δραματουργία, αυτή η δυναμική μπορεί να ενισχυθεί ή να επανερμηνευτεί με ένα διαφορετικό τρόπο στις μέρες μας και να επαναδραστηριοποιηθεί. Ναι, ναι σωστά. Αυτό θέτεται ένα κέριο θέμα που αφορά στις παραστάσεις σήμερα και στο πώς παρουσιάζονται όλα αυτά. Κοιτάξτε, είπα προηγουμένως το εξής και αυτό πρέπει κάποιος να το λάβει υπόψη του. Εγώ δεν είμαι βεβαίως εναντίον των σύγχρονων μορφών σκηνοθεσίας και παρουσίασης. Το αντίθετο. Στον Βάγνερ όμως θέλει προσοχή το πράγμα. Γιατί θέλει προσοχή? Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι πολλοί σκηνοθέτες αγνοούν την βούληση του συνθέτη. Δεν μπορούμε να τον αγνοούμε. Δεν μπορούμε να παίρνουμε το έργο ενός δημιουργού και να το κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε, κουρελού. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς επέρονται ότι δεν έχουν και καμία σχέση, δεν είχαν ακούσει ποτέ στη ζωή τους Βάγνερ. Λέει, τους ανέθεσαν να κάνουν αυτό και λέει έτσι έχω μια φρέσκια ματιά. Μα δεν γίνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο αποκτάς με μια φρεσκάδα το να καταλάβεις το έργο του Βάγνερ και να το μεταφέρεις. Είναι ντροπή που το λένε κιόλας. Και δυστυχώς είναι και γνωστοί πολλοί. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Για μεγάλους διεθνείς σκηνοθέτες μιλάω. Άρα, εδώ ποιο είναι το διπλό σφάλμα. Όπως σας είπα, διαλέγει τα θέματα του έτσι ώστε να είναι διαχρονικά. Από τη στιγμή που θα το τοποθετήσεις εσύ στον χρόνο, θα το βάλεις ας πούμε στην εποχή, ξέρω εγώ, του Μεσοπολέμου ή θα το βάλεις το 1800, ξέρω εγώ, οτιδήποτε,
το τοποθετείς χρονικά με τρόπο που εμποδίζει να λειτουργήσει διαχρονικά. Εξαρτάται βέβαια τι διαλέγεις. Μια σκηνοθεσία, ας πούμε, πρόσφατα ενός Λόεγκρι στη Γενέβη ήταν το 1800. Δεν βλάπτει. Δεν ενοχλεί εκεί. Γιατί το 1800 για μας είναι πια μυθικό. Αν μας το βάλεις όμως, ξέρω εγώ, με τους Μουτζαχεντίν, θα επικεντρώσει κάποιος, δηλαδή δεν είναι χαζός ο θεατής. Στο θεατή μπορεί να λειτουργήσει το έργο από μόνο του. Δεν χρειάζεται να του το φωτίσεις εκεί, να του το δείξεις. Κοίτα, εδώ είναι αυτή η εννοή, αυτούς κλπ. Άρα έχει και μια μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη. Ο δεύτερος λόγος όμως είναι ότι ο Βάγνερ γράφει ακριβώς αυτό που είπατε πριν, το συνολικό έργο τέχνης, το Gesamtkunstwerk. Δίνει οδηγίες σκηνοθετικές για τα έργα του, αναλυτικές, μέχρι και πόσα βήματα κάνει, ας πούμε, ο Ολλανδός όταν βγαίνει από το πλοίο, πώς τρεκλίζει και περπατάει και βγαίνει από μια γεφυρούλα. Περιγράφει πλήρως τη σκηνοθεσία των έργων του. Θα μου πείτε, τα κάνουμε μόνο όπως τα έκανε ο Βάγνερ? Όχι. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως να σεβαστούμε το πνεύμα. Αυτός που σεβάστηκε το πνεύμα κάνοντας τεράστια επαναστατική, θα έλεγα, σκηνοθεσία, ήταν ο εγγονός του που πέθανε νέος, ο Βίλαντ Βάγνερ, που έκανε, ας πούμε, την τετραλογία με Έλληνες θεούς, χρησιμοποίησε minimal σκηνικά, αφαιρετικά. Χρειάζεται, υπάρχουν ματιές. Και βέβαια, όταν όλα γίνονται με σεβασμό και γνώση, εγώ θα έλεγα, σε πολλοί φίλοι μου ενοχλήθηκαν, γιατί έχουμε και είμαστε και έχουμε και τους φανατικούς μας βαγνεριστές, οι οποίοι στην εταιρεία, οι οποίοι δεν θέλουν, είναι οι πουριστές, όπως θα λέγαμε, οι πουριτανοί, θέλουν να γίνονται όλα ακριβώς. Όχι, δεν λέω να φτάσουμε εκεί. Η σκηνοθεσία του Πάρσιβαλ στο Bayreuth πρόσφατα, παρότι βάζει μέσα στοιχεία έτσι της σύγχρονης πραγματικότητας, τα βάζει με τέτοιο σεβασμό στο έργο και τέτοια γνώση των μηνυμάτων, δηλαδή οι πρόσφυγες που εμφανίζονται όλοι αυτοί. Τα βάζει όμως με μέτρο, χωρίς να χάσει την ωραία αισθητική, γιατί πρέπει να είναι και ωραίο το έργο, έτσι. Πρέπει να, αυτή η ομορφιά που θέλει να μεταδώσει, πρέπει να μεταδίδεται κιόλας, έτσι. Και τα βάζει με μέτρο και με νόημα. Ας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα.
σύντομα όμως, σε μια πρώτη όπως είναι αυτή η συζήτησή μας και επαφή, Νίτσε Βάγνερ. Ξέρουμε ότι ο Νίτσε συνάντησε τον Βάγνερ, δημιουργήθηκε μια ζεστή φιλία, μια ανταλλαγή σκέψεων για πολλά χρόνια. Σε κάποια στιγμή όμως επέλθε μια σύγκρουση και σε πνευματικό επίπεδο. Κάτι πείραξε τον Νίτσε, αποτραβήχθηκε και μετά πέρασε και σε μια, θα λέγαμε, αντεπίθεση πνευματική. Ποιο, κατά την άποψή σας, ήταν το κυρίαρχο συστατικό αυτής της αντιπαράθεσης? Κοιτάξτε, η σχέση Βάγνερ-Ρίσο, η σχέση των δύο μεγάλων Γερμανών του 19ου αιώνα, είναι σε κορυφαίο θέμα. Αυτό λίγο πριν τη στροφή του αιώνα. Ακριβώς. Αυτό, όχι, και αρκετά πριν. Γιατί ξεκινάει νωρίς σχετικά. Όταν ο Νίτσε είναι 20 χρονών όταν πρώτο ξεκινάει. Ναι. Τον έχει εντοπίσει ο Βάγνερ αλλά πολύ νωρίς. Αλλά σημαδεύει τη στροφή του αιώνα. Εννοείται. Κοιτάξτε, η σχέση αυτή είναι μια ειδική σχέση. Ο Νίτσε είναι 20 χρονών, ο Βάγνερ είναι 50-55. Είναι μεγάλος σχετικά και για εκείνη την εποχή. Μάλιστα, ο Βάγνερ ο ίδιος βλέπει τον Νίτσε σαν ένα ενδιάμεσο ανάμεσα σε αυτόν και στο γιο του, που είναι 20 χρονών. Που γεννιέται. Ο Νίτσε είναι 20 χρονών και ο γιος του είναι ενός, ο Ζίγφριντ. Ότι κατά κάποιο τρόπο εγώ θα πεθάνω, ας πούμε, κάποια στιγμή, να είσαι εσύ ο μπαμπάς του γιού μου, που θα ζήσεις, που είσαι νεότερος. Τέτοιες σχέσεις μιλάμε, στενές. Αλλά αυτό που δεν έχουμε καταλάβει, επειδή εμείς γνωρίζουμε τον Νίτσε στην εποχή μας, ως τον Νίτσε που ξέρουμε, έτσι, το μεγάλο φιλόσοφο, ένα πρόσωπο πιο γνωστό και από τον Βάγνερ, έτσι δεν είναι. Εκείνη την εποχή ο Νίτσε είναι ακόμα ένας νεαρός καθηγητής. Και ό,τι γράφει, το γράφει με θαυμασμό και σαν μαθητής του Ριχάρδου Βάγνερ. Η Γέννηση Τραγωδίας είναι ένα βιβλίο που θα μπορούσε να έχει γράψει ο Βάγνερ, όχι ο Νίτσε. Δηλαδή και ο υπεράνθρωπος επίσης είναι στοιχεία που θα μπορούσε να είναι ο Ζίγφριντ. Δηλαδή ο Νίτσε θα μπορούσε να έχει γράψει. Και ξέρετε ότι έγραφε και μουσική, το δαχτυλίδι. Εδώ υπάρχουν οσμώσεις σοβαρές. Και τα πρώτα χρόνια ο Νίτσε λογίζεται ως κατά κάποιο τρόπο ένας φανατικός του Βάγνερ, ένας μαθητής του Βάγνερ. Από αυτό θέλει να ξεφύγει ο Νίτσε. Ο Νίτσε είναι πολύ μεγάλο πνεύμα. Δεν μπορεί να μείνει μαθητής κάποιου, έστω και του Βάγνερ, που τον λάτρευε. Και δεν πάβει να τον αγαπά. Και πρέπει να βρει λόγους να τα σπάσει. Πρέπει να βρει λόγους. Δηλαδή, αυτά που επικαλείται δεν στέκουν. Τι επικαλείται? Την υπερβολική, λέει, θεατρικότητα του Βάγνερ. Και ταυτόχρονα λέει ότι το αγαπημένο του έργο πλέον είναι η Κάρμεν του Μπιζέ. Υπάρχει πιο θεατρικό έργο από την Κάρμεν του Μπιζέ? Δεν υπάρχει. Το πιο θεατρικό. Επικαλείται ότι παραέγινε χριστιανός ο Βάγνερ με τον Πάρσιφαλ. Αλλά του έχει διαβάσει ο Βάγνερ 20 χρόνια πριν τον Πάρσιφαλ το κείμενο όλο. Ξέρει πολύ καλά το κείμενο και δεν τον ενόχλησε καθόλου. Ο Νίτσε, γι' αυτό άλλωστε, και είναι τόσο διφορούμενος μετά στο τέλος και γράφει και αυτή την περίφημη αστερική φιλία, το κείμενό του, το με το οποίο υμνεί τη φιλία και μιλάει για τον Βάγνερ καθαρά και του λέει. Τον κατηγορεί όμως για αρνητή της ζωής. Ναι, όπως φανταστείτε αυτό που λέγαμε πριν. Ναι, μα ακριβώς αυτό που δεν είναι ο Βάγνερ. Δηλαδή, κάποια πράγματα γνωριστήκανε με αφορμή του Σόπενχάουερ και οι δύο τότε λάτρες του Σόπενχάουερ. Πάει πίσω λοιπόν. Και στην ουσία κάνει αυτό που οι ψυχολόγοι λένε πατροκτονία. Κάνει μια πατροκτονία για να μπορέσει να ξεφύγει από την φοβερή πνευματική μέγενη που ασκούσε πάνω του ο Βάγνερ και να μπορέσει και ο ερωτάς του με την Κόζημα, γιατί αγαπούσε ό,τι αγαπούσε ο Βάγνερ, και τη γυναίκα του ακόμα. Ο Νίτσε είναι γνωστό άλλωστε ότι την ονομάζει Αριάδνη και στα τελευταία του, όταν πια έχει προχωρήσει η παράνοια με τις φοβερές παρεστήσεις που έχει εξαιτίας της Σιφιλίδος, φωνάζει Αριάδνη, που είσαι και λοιπά, είναι τα τελευταία του λόγια σχεδόν. Η σχέση είναι πάρα πολύ έντονη και είναι αποδεδειγμένο, κατά τη γνώμη μου, πια, ιδίως από τότε που βρήκαμε τα αρχεία που βεβαιώνουν ότι του διάβασε τον Πάρσιφαλ, το κείμενο του Πάρσιφαλ, 20-15 χρόνια πριν από την πρεμιέρα του έργου, ότι η διαμάχη είναι καθαρά η σπασμή του Νίτσε να απελευθερωθεί από τον πνευματικό του δυνάστη και το στην ουσία τον πνευματικό του πατέρα. Σαν τελευταία ερώτηση, κύριε Παθανασίου, σε αυτή την πρώτη μας συνάντηση, πώς βλέπετε εσείς την αποστολή της όπερας στις μέρες μας γενικότερα,
αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο, και κατά πόσον η μουσική του Βάγνερ είναι ένας θεμέλιος, θα λέγαμε, λίθος για την διείσδυση στον εσωτερικό κόσμο της οπερατικής δημιουργίας. Ναι, τώρα αυτό το τελευταίο θέτεται ένα τεράστιο θέμα, το οποίο δεν μπορώ να σας το απαντήσω με λίγα, αλλά θέλουμε μία εκπομπή για αυτό που είπατε τώρα. Ανοίξατε το μέγιστο των ζητημάτων. Όμως, κοιτάξτε, η όπερα σήμερα, τι είναι η όπερα σήμερα, είναι δύο πράγματα. Είναι ένα μουσιακό είδος, δηλαδή ένα είδος με την καλή έννοια, εγώ δεν το θεωρώ κακό το να λέμε κάτι μουσιακό, είναι δηλαδή ένα είδος τέχνης που μας έρχεται από το παρελθόν και για το οποίο έχουμε όλα τα στοιχεία να μπορούμε να βλέπουμε πώς ακριβώς γινόταν κάτι στο παρελθόν. Γιατί έχουμε τη γραμμένη μουσική, τις οδηγίες, τα κουστούμια, πια οι μελέτες έχουν προχωρήσει, ακόμα και το που ήταν το λα ξέρουμε και πώς οι ορχήστρες μπορούν να αποδώσουν και να πραγματικά να ζήσουμε ένα κομμάτι από το ιστορικό, του 1600 ή του 1700, με μεγάλη ακρίβεια. Αυτή η έννοια όμως της αναπαραστάσεως και της επανατροφοδότησης. Άρα, αυτό λοιπόν είναι η μία πλευρά. Η μία πλευρά λοιπόν είναι ότι εμβαθύνουμε ένα εργαλείο. Όπως πάμε σε ένα μουσείο να δούμε ένα έργο τέχνης παλιό. Δεν είναι κακό αυτό, γιατί το βρίσκουμε κακό να δούμε τον Ραφαέλο, ας πούμε, τον Μικελάντζελο. Λέμε ένα σπουδαίο έργο τέχνης. Πάβει να είναι έργο τέχνης σπουδαίο επειδή είναι 200-300 χρόνια πριν. Όχι. Το ίδιο και η όπερα. Δεν πρέπει ψώνει και καλά δηλαδή να ασχημονούμε πάνω στην όπερα. Θεωρώ πραγματικά γελίο να χύνονται ποταμοί μελάνης, να διαβαστεί, να βρεθεί και η τελευταία λεπτομέρεια στο τι ήταν, από τι άντερο ήταν το έγχορδο και σε τι ακριβώς διαπασόν έπαιζε, για να παίζει ακριβώς η ορχήστρα με παλιά όργανα τον ήχο εκείνων και στην σκηνή να είναι διαστημάνθρωποι. Δηλαδή αυτό λίγο πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά το θέμα. Το άλλο θέμα όμως είναι η δραματουργία. Πρέπει, εάν η όπερα είναι ζωντανή, εάν είναι, αυτό θα το δούμε, από το εάν θα συντίθενται αυτή τη στιγμή όπερες, οι οποίες θα λειτουργούν για τον σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός, αυτός που είπε ο Βάγνερ. Μπορεί δηλαδή με ένα μουσικό έργο σήμερα, με μια όπερα σημερινή. Χάραξε άλλωστε τον δρόμο ο Βάγνερ. Τι μπορεί να είναι μια όπερα σημερινή? Ένα θεατρικό έργο εξαίρετο, με ποιότητα λόγου, το οποίο να δένεται με τη μουσική. Αυτό είναι η όπερα, δεν είναι κάτι παραπάνω. Ούτε όμως κάτι λιγότερο. Και αυτό το θεμελίωσε ο Βάγνερ, το ανέδειξε. Αυτό δηλαδή που ήταν η αρχαία τραγωδία. Δεν θέλει πάρα πολύ να λέμε η όπερα τι είναι, η αναβίωση αρχαίας τραγωδίας είναι. Μπορώ να σας πω κάτι. Ένα πολύ καλό κινηματογραφικό έργο, εάν η θεματολογία του είναι, είναι σημαντική, πάω στον Αριστοτέλη και τον ορισμό της τραγωδίας. Πρέπει να είναι σημαντικά αυτά που δείχνει, έτσι, για να μιλάμε για τραγωδία, για δραματουργία, άρα για όπερα με την έννοια που την θέλει ο Βάγνερ. Για όπερα ως διασκέδαση έχουμε πολλά, αλλά δεν έχω να πω κάτι. Γι' αυτό είναι απλό. Συμβαίνει. Υπάρχουν φεστιβάλ, υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι για να γνωρίσει κανένας αυτό το είδος τέχνης και να χαίρεται. Στο παρελθόν του. Στο σύγχρονο όμως, μετά από τον Βάγνερ, δεν μπορεί να αγνοούμε το δραματικό σκοπό. Άρα θα πρέπει τα κείμενα, η μουσική, τα κουστούμια, τα πάντα να υποβάλλουν και να υπηρετούν αυτόν τον δραματικό σκοπό. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και σήμερα. Υπάρχουν προσπάθειες, υπάρχουν σύγχρονοι συνθέτες που ξέρετε πολύ καλά, γιατί και εσείς κάτι κάνετε σε αυτό, οι οποίοι γνωρίζουν αυτή τη λειτουργία, τίνουν προς τα εκεί περισσότερο, με περισσότερη γνώση και με τα μέσα που έχουμε σήμερα. Και δεν είναι κακό να τα χρησιμοποιήσουμε και τα μέσα που έχουμε σήμερα, ενώ τα σύγχρονα μέσα. Ο Βάγνερ χρησιμοποίησε ό,τι πιο σύγχρονο είχε η δική του εποχή. Έβαλε ακόμα και τις κόρες του Ρήνου με μηχανές να ανεβοκατεβαίνουν κλπ. Προσπάθησε να είναι πιστικός στην εικόνα για να υπηρετήσει, όπως είπαμε, το δραματικό στόχο. Άρα και σήμερα η σύγχρονη τεχνολογία, οι σύγχρονες μέθοδοι δεν είναι κακό να χρησιμοποιούνται. Δεν υπάρχει. Έχουμε πολλές φορές κινούμεθα στα δύο άκρα. Ή δεν θέλουμε. Θέλουμε να διαλύσουμε το παρελθόν. Ή θέλουμε κάτι να μην υπάρχει το σύγχρονο. Δεν γίνεται. Ούτε στο απολυθωμένο θα πάμε, ούτε στο σούπερ μελλοντικό. Πρέπει κάπου να βρούμε ένα μέτρο, μια ισορροπία. Άρα προκλίνεται μια συνεργασία, θα λέγαμε. Προτείνω μια συνεργασία, προτείνω να πάρουμε τα ουσιώδη στοιχεία. Ποια είναι τα ουσιώδη στοιχεία? Συνεργασία όλων των τεχνών. Μπορώ να κάνω με συνεργασία όλων των τεχνών να υπηρετήσω έναν δραματικό σκοπό σοβαρό, που θα κάνει τον άνθρωπο καλύτερο, δηλαδή να πετύχει τη διελέου και φόβου κάθαρση, αυτό που λέει ο Αριστοτέλης. Μπορώ δηλαδή εγώ να καθαρθώ από τα σοβαρά σφάλματα, εγκλήματα, αν θέλετε, λάθη. Τραγικά λάθη που αναδεικνύει ο δραματουργός, ο μέγας δραματουργός, ο τραγικός δραματουργός, όπως ήταν ο Αισχύλος
τον οποίο λάτρευε ο Βάγνερ και τον είχε μεταφράσει από τα ελληνικά στα γερμανικά. Ήταν πολύ καλό στα αρχαία ελληνικά ο Βάγνερ. Αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή, μπορώ να υπηρετήσω πάλι αυτόν τον σκοπό. Θα το κάνω με σύγχρονους όρους, βεβαίως. Δεν το κάνω με αρχαϊκούς. Αν το κάνω με αρχαϊκούς, θα έχω γράψει κάτι αρχαϊκίζων. Μπορεί να είναι και καλό. Αν λειτουργεί, πουρκουά πά. Αγαπητέ κύριε Παθανασίου, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Στις μουσικές μορφές και εύχομαι, το αφήνω σε εσάς την πρωτοβουλία, να μπορέσουμε να βρεθούμε και με άλλους συναδέλφους σας από την εταιρεία. Βεβαίως. Και να μπορέσουμε να κάνουμε μια ευρύτερη συνομιλία γύρω από διάφορα θέματα για την όπερα και άλλα ζητήματα. Είναι ευλογία Θεού ότι υπάρχει το κανάλι αυτό και εσείς και ασχολείστε με αυτά τα θέματα.